Τα μέτρα στήριξη των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια, τα οποία ανακοινώθηκαν από τους Υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, μεταξύ άλλων, ήταν και επιδότηση, η οποία θα αφορά σε όλες τις παροχές κύριες κατοικίες, όπως αυτές δηλώνονται στο Ε1, ανεξαρτήτως εισοδήματος, εμβαδού, κατοικίες ή παρόχου. Η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει μέχρι 30 κιλοβατόρες αυξάνεται από 40 ευρώ τον Μάρτιο σε 72 ευρώ τον Απρίλιο, ποσοστό αύξηση 80%. Η μέση μηνιαία ενίσχυση για τους δικαιούχους και από 53 ευρώ τον Μάρτιο αυξάνεται σε 87 ευρώ τον Απρίλιο. Για την πρώτη κατοικία, ανεξαρτήτως του τι εισόδημα έχει ο πολίτης, για την πρώτη κατοικία θα λάβει μία επιδότηση για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες 72 ευρώ. Και για τους δικαιούχους του ΚΕΑ, οι πρώτες 300 κιλοβατόρες θα έχουν μία επιδότηση της τάξης του 87 ευρώ. Να σημειωθεί ότι η επιδότηση θα είναι ανεξαρτήτου παρόχου ενέργειας. Επίσης, αναφέρουμε ότι είναι και ανεξαρτήτως παρόχου. Δηλαδή, μπορεί να είναι και στην ΔΕΗ, μπορεί να είναι και σε κάποια άλλη ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος. Για τους επαγγελματικούς καταναλωτές, η μοναδιαία τιμή της επιδότησης διπλασιάζεται από το 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Μάρτιο στα 130 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Απρίλιο. Επιπλέον, για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύονται με πρόσθετη επιδότηση 100 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις, στον Απρίλιο θα δοθεί ανά μεγαβατόρα 130 ευρώ επιδότηση και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα αρτοπία θα δοθεί 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα για την επιδότηση της επιχείρησής τους. Σε επαγγελματικά τιμολόγια θα δοθεί αναδρομική επιδότηση σε 3 μηνιαίες δόσεις. Τώρα, στα επαγγελματικά τιμολόγια θα δοθεί αναδρομική επιδότηση για τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, η οποία θα δοθεί μέσα στον Απρίλιο. Δεν γνωρίζουμε παραπάνω λεπτομέρειες, μόνο ότι θα καίγεται επαγγελματικά τιμολόγια, ότι θα υπάρχει μια επιδότηση.